Ιωνείς το πεδίον Ιησούν εις Ιεροσόλυμα, παραστήσε το Κυρίο, καθώς γεγραπτέ ενόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγων μήτραν, Άγιον το Κυρίο κληθήσετε, και το δούνε θυσίαν κατά το ηρημένον, ενόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων, ιδίων εωσούς περιστερών, και ιδού ειν άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών, και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη ειδήν θάνατον πριν ήδη των Χριστών Κυρίου, και ήλθεν εν το Πνεύμα της το Ιερόν, και εν το εισαγαγή τους γονείς το πεδίον Ιησούν, του ποιήσε αυτούς κατά το εχθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτό εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε εν τον Θεόν και είπε, «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμί μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ, και είναι Ιωσήφ, και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού, και ευλόγησεν αυτού Σιμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων, και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί, και είναι άνα προφήτης θυγάτηρ Φανουήλ εκ φυλής Ασσύρ, αυτή η προβεβικία εν ημέρες πολλές, ζήσασα έτη μετά ανδρός επτά από της παρθενίας αυτής, και αυτή χείρα ως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων, ή ουκ αφίστατο από του ιερού, νηστείες και δεήσες η λατρεύουσα, νύκτα και ημέραν, και αυτή, εν αυτή τη ώρα επιστάσα, ανθομολογείτο το Κυρίο, και ελάλη περί αυτού πάση της προσδεχομένης λύτρωση εν Ιερουσαλήμ, και όσε τέλεσαν άπαντα τα κατά των νόμων Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, εις την πόλη νεαυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύφξανε και κρατεούτο πνεύματι, πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού, είναι επ' αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν πνεύματι το ιερό παραστάς ο πρεσβύτης, αγκάλες υπεδέξατο τον του νόμου δεσπότην, κραυγάζουν νυν του δεσμού με τη σαρκός απόλυσον, ο σύρικας εν ειρήνη. Είδον γάρ της οφθαλμής αποκάλυψην εθνών και Ισραήλ σωτηρίαν, λέγει το εξαποστηλάριο της σημερινής εορτής, δηλαδή με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, ο πρεσβύτης και δίκαιος και Άγιος Σιμεών, υπεδέξατος τις αγκάλες του, τον ποιητήν του νόμου, τον νομοδότη, τον δεσπότην του παντός, και εκράβγαζε, τώρα απόλυσέ με από τον δεσμό της σάρκας, όπως έχεις υποσχεθεί εν ειρήνη. Επίτρεψέ μου δηλαδή να φύγω από την παρούσα ζωή, γιατί όπως λέγει η παράδοση, ο Άγιος Σιμεών ήταν ένας από τους μεταφραστάς της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία μετάφραση είχε γίνει το 240 π.Χ.
Επομένως, θα ήταν πάνω από 270 ετών. Και βέβαια, αυτό το θαύμα το έκανε ο Κύριος, γιατί ο ίδιος ο Άγιος Σημεών του είχε ζητήσει να ειδεί τον Μεσσία, για τον οποίον είχε διαβάσει εις τον προφήτην Ισαΐα, ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου, και με θαύμα υπερφυές είχε πιστεί γι' αυτό και είχε παρακαλέσει τον Θεό να τον αξιώσει να ειδεί αυτόν ο οποίος θα έσωζε όλους τους ανθρώπους από τα πάθη και την αμαρτία. Και στο δοξαστικό των ένων λέγει «Ο εν χερσί πρεσβυτικές την σήμερον ημέραν ως εφάρματος χερουβήμ ανακληθήνε ευδοκή σας Χριστέ ο Θεός και εμάς τους υμνούντασε της των παθών τυραννίδος ανακαλούμενος ρίσε και σώσοντας ψυχάς ημών». Εσύ που κατακλίνεσαι, εσύ ο οποίος αναπάβεσαι, εσύ ο οποίος ανακλίνεσαι εις τα πρεσβυτικά χέρια, εις την σαγκάλας του δικαίου Σημεών, σαν σε άρμα χερουβικό, εσύ Κύριε, γλίτωσε και εμάς από την τυραννίδα των παθών, εμάς που σε υμνούμε. Ανακαλώνει μας, επιστρέφωνει μας από την αμαρτία εις την Αγία Ζωή. Ρίσε και σώσον τα ψυχάς ημών, γλίτωσε, σώσε τις ψυχές μας. Ο Κύριος, ο οποίος είναι ο νομοδότης και ο νομοθέτης, αυτός τηρεί τον νόμο με πάσαν ακρίβεια, διδάσκοντας και σε εμάς την ταπείνωση και την υπακοή στο Θείο Νόμο. Παρόλο που δεν είχε καμία αμαρτία και δεν χρειαζόταν κανένα καθάρσιο, όμως καταδέχεται να τηρήσει τον νόμο, ο οποίος έλεγε ότι κάθε πρωτότοκο και αρσενικό παιδί θα έπρεπε να αφιερωθεί εις τον Θεό. Και εμείς, όπως λέγει και ο οίκος της παρούσης εορτής, τη Θεοτόκο προσδράμωμεν. Ας τρέξουμε κι εμείς μαζί με τη Θεοτόκο, οι βουλόμενοι κατηδήν των ιών αυτής προς Σημεών απαγόμενων. Να δούμε κι εμείς τον ιόν της, ο οποίος οδηγείται εις τον Σημεών, τον Άγιον. Ων περουρανώθεν οι ασώματοι βλέποντες, εξεπλήττοντο λέγοντες. Αυτόν που βλέποντας οι ασώματοι άγγελοι, τον Θεό δηλαδή, γεμάτη έκπληξη, έλεγαν «Θαυμαστά θεωρούμε, νινή και παράδοξα, ακατάληπτα, άφραστα. Βλέπουμε θαυμαστά πράγματα, παράδοξα, ακατανόητα, που δεν μπορούμε να τα υπούμε. Ο τον Αδάμ δημιουργήσας βαστάζεται ως βρέφος». Αυτός που δημιούργησε τον Αδάμ, τώρα βαστάζεται σαν ένα βρέφος. Ο αχώρητος χωρείται εν αγκάλες του πρεσβύτου. Αυτός που δεν χωρεί πουθενά, χωράει στις αγκάλες του πρεσβύτου Σημεών. Ο επί των κόλπων απεριγράπτος υπάρχουν του πατρός αυτού, εκών περιγράφεται σαρκή, ου θεότητη, ο μόνος φιλάνθρωπος. Και αυτός ο οποίος υπάρχει στους κόλπους του πατρός απεριγράπτος, αυτός με τη θέλησή του περιγράφεται αφού παίρνει την ανθρώπινη σάρκα. Και όχι βέβαια κατά τη θεότητα, παραμένει κατά τη θεότητα απερίγραπτος, ο μόνος φιλάνθρωπος, αυτός ο οποίος είναι ο αληθινός και μόνος που αγαπά τους ανθρώπους. Νηπιάζει διε με ο παλαιός των ημερών, καθαρσίων κοινωνεί ο καθαρότος Θεός, ψάλαμε και στην αρχή του όστρου. Γίνεται νήπιος για μένα, αυτός που είναι ο παλαιός των ημερών, αυτός δηλαδή που υπάρχει πάντοτε, προπάντων των αιώνων, ο συνάνοχος με τον Πατέρα, ο αχώρητος παντή, αυτός που δεν χωράει πουθενά, αυτός χωράει εις τα σαγκάλα στο Σημεών και κοινωνεί καθαρσίων ο καθαρότατος Θεός. Και φαίνεται και αυτός
όπως ένας κοινός άνθρωπος, ενώ είναι ο καθαρότος Θεός. Είναι την σάρκα πιστώσει μου την εκ Παρθένου, για να με βεβαιώσει ότι υπήρε όντως και αυτός την ανθρώπινη φύση από την Παρθένου. Και ταύτα Σημεών μυσταγωγούμενος επέγνω τον αυτόν Θεόν φανέντα σαρκή. Και αυτά τα αντιλαμβάνεται με θεία έμπνευση, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ο Άγιος Σημεών. Και καταλαβαίνει ότι αυτός που έχει μπροστά του είναι ο Θεός, ο οποίος έχει φανερωθεί με σάρκα, επήρε την ανθρώπινη φύση. Και ως ζωήν εισπάζετο και χαίρον πρεσβητικός ανεκράβγαζεν. Και ασπαζότανε τον Κύριο το βρέφος αυτό ως τη ζωή, γιατί όντως είναι η ζωή, με κεφαλαίου ζήτα, η όντως ζωή. Και με χαρά ανεκράβγαζε, παρόλη τη γεροντική του ηλικία, απόλυσόν με, σέγαρ κατήδων τη ζωή των απάντων. Άφησέ με να φύγω, να έλθω εις τον Θεόν εις εσένα, γιατί σε είδα εσένα που είσαι η ζωή των όλων. Ο Κύριος ταπεινώνεται με έναν άφρεστο τρόπο πάντοτε, συνεχώς και σήμερα στη σημερινή μεγάλη ορτή το ίδιο βλέπουμε, να ταπεινώνεται για να μας δώσει τη δυνατότητα να καθαριστούμε εμείς. Ο ίδιος δεν χρειάζεται καθαρσίων. Για μας όμως ταπεινώνεται, τηρεί τον νόμο για να μας διδάξει ότι για τις αποφυγής της αμαρτίας και της τηρήσεως των θείων εντολών θα μπορέσουμε να καθαριστούμε από τα πάθη μας, από την αμαρτία και να ευαρεστήσουμε εις Αυτόν. Πόσο φοβερό πράγμα είναι η αμαρτία, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, από τις τιμωρίες οι οποίες επευλήθησαν εις τους αγγέλους που αμάρτησαν και έγιναν δαίμονες, εις τον Αδάμ, αλλά και σε Αυτόν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος, αν και αναμάρτητος, όμως παίρνει όλη την ανθρώπινη φύση και εγκολπώνεται τα πάντα για να θεραπεύσει τα πάντα, και ψυχή, ανθρώπινη και σώμα, και όλα της ανθρωπίνης φύσεως, για να αγιάσει τον όλον άνθρωπο. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δωρεά και να μισήσουμε την αμαρτία. Μπορείς, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στην πέμπτη του μελέτη που έχει στα πνευματικά γυμνάσματα, η οποία μιλάει για την τιμωρία η οποία δόθηκε στην αμαρτία, για τις τιμωρίες που δόθηκαν στους αγγέλους που αμάρτησαν και στον Αδάμ και στον Ιησού Χριστό, μπορείς, λέει, να καταλάβεις την κακία σου από το ότι, εκτός των άλλων, ο Αδάμ, όταν αμάρτησε, στερήθηκε από κάθετη το καλό που είχε, στερήθηκε την αρετή και την δικαιοσύνη, τη σύνολη αρετή, διεφθάρει η ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος πλέον αντιμετωπίζει μία κλίση προς όλες τις κακίες, απόκτησε μία κλίση προς όλες τις κακίες και τα πάθη, και απ' την άλλη αισθάνεται να αντιστέκεται ο εαυτός του στην αρετή. Μετά την πτώση έχουμε το φυσικό κακό, τους πολέμους μεταξύ των ανθρώπων λόγω των παθών, αλλά και το φυσικό κακό έχουμε τους λοιμούς, τους σεισμούς, τις φθορές, τους κατακλυσμούς. Μετά την πτώση ήρθε ο θάνατος και η φυλακή τόσων άπτεστων βρεφών, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, αλλά και η κόλαση και η τιμωρία τόσων και τόσων αμαρτωλών ψυχών. Όλα αυτά ακολούθησαν εκείνη την παρακοή, την πρώτη του Αδάμ. Εσύ μπορείς λοιπόν από αυτά να καταλάβεις την κακία σου, γιατί ενώ ο Αδάμ, όπως λέγει στη συνέχεια της μελέτης του Άγιος Νικόδημος, εξάλειψε το προσωπικό του αμάρτημα με τη μετάνοια που έδειξε, το ένα αυτό αμάρτημα, εσύ όμως και εγώ και ο καθένας συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε.
Αν θέλεις, λέει, να συγκρίνεις με το πτέσιμο του Αδάμ και την τιμωρία του Αδάμ τις δικές σου πτώσεις και αμαρτίες, θα καταλάβεις πόσο βαριά είναι η αμαρτία σου. Γιατί η αμαρτία του Αδάμ είναι καθεαυτήν ελαφρύ, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, επειδή τον Αδάμ τον φθόνησε ο διάβολος. Φθόνο δε διαβόλου ο θάνατος εισήλθε εις τον κόσμο. Η παράβαση σε εκείνου ήταν γενικώς μία. Έπτεσε και παρήκουσε του Θεού πριν δει κάποιον άλλον να τιμωρείται για την παρακοή και πριν δει και τον Θεό να πεθαίνει για να εξαλείψει την αμαρτία. Τώρα στο χάσο εσύ αδελφέ, πόσο είναι δίκαιο να τιμωρηθείς εσύ περισσότερο από τον Αδάμ, διότι τον υπερβαίνεις και κατά την υπόθεση της αμαρτίας και κατά τον αριθμό των πτεσμάτων και κατά των καιρών. Επειδή εσύ αμαρτάνεις, ενώ έχεις λάβει χίλιες φορές συγχώρεση για τις αμαρτίες σου και πάλι μεταστρέφεσαι εις αυτές και βλέποντας τις παιδαγωγίες και ενώ βλέπεις τις παιδαγωγίες που έλαβε ο Αδάμ και όσοι εξεπήγασαν εκ του Αδάμ, εσύ όμως πάλι δεν σοφρονίζεσαι όπως πρέπει. Όπως λέγει ο Σιμεών, όπως λέγει ο Άγιος Σολομών, λοιμού μαστιγουμένου, άφρον πανουργότερος γίνεται. Όταν ο κακός τιμωρείται, τότε ο επιπόλαιος γίνεται προσεκτικότερος, λέγει ο σοφός Σολομών στις παροιμίες του, στο 19ο κεφάλαιο. Εσύ όμως δεν ακολουθείς, ενώ βλέπεις τις τιμωρίες των κακών, όμως δεν γίνεσαι προσεκτικότερος. Και πάλι παρόργησες τον πλάστη σου, χωρίς να έλθεις σε αίσθηση μετά από αυτά, για να κάνεις μια αληθινή μετάνοια. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, «Τάχα, λέει, πολλοί τον Αδάμ αιτιώνται, πως ευκόλως το πονηρό συμβούλο πιστής την Θείαν υθέτησε εντολήν». Πολλοί, λέει, κατηγορούν τον Αδάμ ότι εύκολα επίστηκε στον πονηρό σύμβουλο, στον διάβολο, και αθέτησε την Θεία εντολή. Και διαμέσου αυτής της αθετήσεως μας προξένησε το θάνατο. Αλλά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι ίσο, δεν είναι ίδιο. Πριν έχεις κάποια εμπειρία να θελήσεις να γευτείς κάτι, όπως για παράδειγμα μια θανάσιμη βοτάνη, και δεν είναι το ίδιο να το κάνεις αφού έχεις μάθει ότι αυτή η βοτάνη, αυτό το βότανο, είναι δηλητηριώδες, είναι θανάσιμο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο να μην ξέρεις και να μην έχεις γευτεί και άλλο να γνωρίζεις ότι είναι θανάσιμο, είναι δηλητηριώδες και να θέλεις και να επιμένεις να το γεύεσαι. Διαπήρας θανάσιμο νούσαν, από ταύτης ποθήνεστη, και ενώ ξέρεις από την πύρα ότι είναι θανάσιμο, δηλητηριώδες αυτό το φυτό, εσύ να ποθείς, να θέλεις πάλι να το τρώγεις. Αυτό είναι πολύ βαρύτερο από το να μην έχεις γευτεί μέχρι τώρα αυτό το δηλητηριώδες φυτό. Γι' αυτό και περισσότερο καθένας από μας, παρά ο Αδάμ εκείνος, είμαστε μεμπτέοι, είμαστε άξιοι κατηγορίας και κατακρίσεως. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Αδάμ, αλλά να συντριβόμαστε. Γιατί σε σχέση με τον Αδάμ, εμείς αμαρτάνουμε πολύ χειρότερα. Και παροργίζουμε τον πλάστη μας και δεν ερχόμαστε εις αίσθηση και αληθινή μετάνοια. Ούτε, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, φροντίσαμε για τις αμαρτίες μας, όπως λέγει ο Δαβίδ, και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, αλλά σταθήκαμε αμέριμνοι απέναντι σε αυτές, σαν να μην ήταν δικές μας οι αμαρτίες, αλλά κάποιο άλλο. Αλλά, καταλήγει ο Άγιος Νικόδημος, πότε έχεις να ανοίξεις τα μάτια σου, αδελφέ, και να δεις το συμφέρον της ψυχής σου, πότε περιμένεις να έρθεις σε αίσθηση,
Ας γίνει τώρα αυτό, αυτή τη στιγμή. Έλα στον εαυτό σου, αγαπητέ, γιατί είναι γραμμένο. Μη ανάμενε επιστρέψε προς Κύριον και μη υπερβάλλου ημέραν εξ ημέρας. Μην περιμένεις δηλαδή, μην αναβάλεις να επιστρέψεις τον Κύριο, όπως λέγει ο σοφός Ιράχ. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει, πολλοί πολλά βουλευσάμενοι, το αύριον ου κατέλαβον. Πολλοί λέει σκέφτηκαν πολλά και θέλησαν πολλά, αλλά δεν πρόλαβαν την αυριανή ημέρα, τους πρόλαβε ο θάνατος. Και πάλιν ο έχων εν εξουσία την του κακού θεραπείαν, εκών δε υπερτιθέμενος, οικότοσαν εν το ίσο των αυτοχείρων καταδικάζει το. Εάν λέει κάποιος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει την εξουσία και τη δυνατότητα να θεραπεύσει το κακό, να πάψει την αμαρτία και με τη θέλησή του το αναβάλει, φυσικό το τρόπο αυτός καταδικάζεται όπως θα καταδικαζόταν ένας που αυτοκτονεί. Ενώ έχεις τη δυνατότητα να σταματήσεις το κακό, με τη θέλησή σου αναβάλεις και λες θέλω χρόνο, δεν μπορώ τώρα. Αυτός καταδικάζεται όπως και ο αυτόχειρ, όπως και ο αυτοκτονών. Δε λήξου καν τώρα τα αμαρτία σου. Να συγχαθείς εδώ και τώρα τις αμαρτίες σου, περισσότερο από κάθε άλλο κακό. Από κάθε άλλο κακό. Και κάμε υπόσχεση να εκπληρώσεις τον Θεό το χρέος που έχεις για αυτές με πολλή προθυμία. Αποφάσισε όση προθυμία και επιμέλεια έδειξες για τις αμαρτίες, άλλη τόση να δείξεις τώρα για τις αρετές και για να υπηρετήσεις τον Κύριο. Εις τους πόδας του οποίου προσπίτοντας, ως ένας πτέστης και κατάδικος, ευχαρίστησε την άπειρον του αγαθότητα και μακροθυμία που σε έκανε υπομονή τόσο καιρό και με θέρμη παρακάλεσε και ζήτησε του να σε δυναμώσει για να στερεώσεις εις αυτόν μία φιλία που να μην χαλάσει ποτέ εις τον αιώνα, όπως είναι και γραμμένο. Προς Θεόν εστήλαντο φιλία, έγιναν φίλοι του Θεού. Ας επιδιώξουμε λοιπόν και εμείς να αγαπήσουμε τον Θεό και να ανταποκριθούμε στην άπειρό του ταπείνωση και συγκατάβαση, της οποίας μία τρανή εκδήλωση είναι και η σημερινή εορτή της υποπαντής του Κυρίου. Ας ανταποκριθούμε με φιλότιμο, ας μισήσουμε την αμαρτία και ας επιστρέψουμε με μετάνοια, έτσι ώστε να αξιωθούμε και στη Βασιλεία Του. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύχι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.